Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να σας πω λίγα πράγματα για μένα και για το εργαστήριό μας και για το τμήμα μας. Παναγιώτης Κουτσαμπάς, λοιπόν, επίκουρος καθηγητής. Το αντικείμενό μου είναι η επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή. Και στο τμήμα μας, το τμήμα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων, το οποίο είναι ένα τμήμα που ασχολείται με τη σχεδίαση και σε όλο το φάσμα όμως σχεδίασης, από το πιο καλλιτεχνικό, ας πούμε, από τις πιο καλλιτεχνικές πτυχές μέχρι τις πιο κατασκευαστικές. Και στο εργαστήριό μας, το εργαστήριο σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αναπτύσσουμε εφαρμογές οι οποίες είναι διαδραστικές, οι οποίες εμπλέκουν το χρήστη σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με το ψηφιακό περιεχόμενο, με σκοπούς να μάθει, να κατανοήσει καλύτερα, να έχει μια ευχάριστη εμπειρία από την αλληλεπίδρασή του και μέσα από διάφορες τεχνολογίες. Στην παρουσίασή μου θα σας δείξω κάποιες εργασίες που έχουμε κάνει τον τελευταίο καιρό που αφορούν την διαδραστικά συστήματα για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με στόχο να σας δώσω έτσι μια ιδέα για τα πράγματα που κάνουμε και κάπως και για διάφορες δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα σε σχέση με πιο μοντέρνες τεχνολογίες. Ωραία. Υπάρχουν τέσσερα έργα για τα οποία θα σας μιλήσω. Τα δύο πρώτα έργα έχουν προκύψει από κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα και αφορούν την αξιοποίηση των φορητών τεχνολογιών και των φορητών συσκευών σε πλαίσιο χρήσης το οποίο έχει να κάνει με το λεγόμενο πολιτιστικό τουρισμό. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για άλλα δύο έργα. Το τρίτο έχει προκύψει από εργασίες φοιτητών και από τα μαθήματα του Design Studio που κάνουμε, το οποίο αξιοποιεί μια τεχνολογία ανίχνευσης κινήσεων χρήστη και συγκεκριμένα των χεριών και της παλάμης του προκειμένου να αλληλεπιδράσει με ψηφιακό περιεχόμενο και να μπει στο ρόλο του δημιουργού κυκλαδίτικων ειδωλίων, ας το πούμε έτσι. Και αυτό το σύστημα το έχουμε και σε demo, θα το δούμε και έξω στη συνέχεια, στο τέλος. Και ένα τελευταίο σύστημα το οποίο αφορά την αξιοποίηση των εικονικών κόσμων και των εικονικών χαρακτήρων, των ψηφιακών χαρακτήρων και της φυσικής γλώσσας, προκειμένου κάποιοι χρήστες που συνδέονται σε ένα εικονικό κόσμο να μπορούν να αλληλεπιδράσουν με εικονικούς χαρακτήρες, προκειμένου να μάθουν για θέματα άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα για θέματα που έχουν να κάνουν με τελετές. Αυτό που συμβαίνει σε αυτό το σύστημα είναι κάποιο είδους προσομοίωση μιας τελετής, μιας σπονδής στους θεούς. Ως προς το πρώτο σύστημα, λοιπόν, το Scenic Route Planner, το βασικό πρόβλημα, ας πούμε, που προσπάθησε να αντιμετωπίσει αυτό το project είναι να ολοκληρώσει πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την περιήγηση ενός ανθρώπου που είναι τουρίστας σε ένα μέρος το οποίο πηγαίνει και προφανώς για το οποίο ενδιαφέρεται να δει κάποια τουριστικά αξιοθέατα, αλλά να το ολοκληρώσει και με άλλου είδους πληροφορίες που είναι πρακτικής φύσεως, όπως ας πούμε το τι συγκοινωνίες θα πάρει, που μπορεί να σταθεί για να πιει ένα καφέ ή να ξεκουραστεί και ούτω καθεξής. Και από εκεί και πέρα, στο συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να γίνει κάποια πρόταση. Μπορεί να γίνουν προτάσεις, συστάσεις στους τουρίστες για διάφορες διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν, οι οποίες να περιλαμβάνουν και τα αξιοθέατα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο και άλλα τέτοια στοιχεία που έχουν πιο πολύ πρακτική φύση. Και το συγκεκριμένο σύστημα το έχουμε σε κάποιο τάμπλετ και θα μπορούσαμε να το δούμε έξω αν θέλουμε. Επομένως, όλα αυτά τα στοιχεία που βλέπετε σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια ολοκληρώνονται σε αυτό το σύστημα, δηλαδή κάποια κατηγοριοποίηση των points of interest, το οποίο σημαίνει points of interest, τα σημεία ενδιαφέροντος δηλαδή μπορεί να έχει ένας επισκέπτης σε μια πόλη, ο χρόνος που μπορεί να διαθέσει και διάφορα έτσι, τέτοια στοιχεία που μπορείτε να δείτε εδώ. Έχει προκύψει από δύο ευρωπαϊκά προγράμματα και υπάρχουν κάποιες σχετικές δημοσίευσεις που αφορούν αυτό το έργο. Αν θέλει κάποιος να δει περισσότερα πράγματα, θα μπορεί να τα δει και εδώ. Το δεύτερο έργο, το οποίο είναι και σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, αφορά την αξιοποίηση της φορητής επαυξημένης πραγματικότητας στον χώρο του πολιτισμού. Η επαυξημένη πραγματικότητα αφορά επί της ουσίας το να βλέπουμε μέσα από την κάμερα μιας φορητής συσκευής
το περιβάλλον και αυτό το περιβάλλον να επαυξάνεται με επιπλέον πληροφορίες, όπως για παράδειγμα κάποιο 3D μοντέλο, σαν αυτά που ακούσαμε από την προηγούμενη παρουσίαση. Κάποιο 3D μοντέλο κάποιου χώρου που μπορεί να αυτή τη στιγμή να είναι κατεστραμμένο σε κάποιο βαθμό, να μην υπάρχει όπως υπήρχε στο παρελθόν. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογικές προκλήσεις, προκειμένου η τεχνολογία να είναι αξιόπιστη και να λειτουργεί καλά. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει αυτό το σύστημα, αυτό το έργο, το Flaneur, το οποίο προσπαθεί να αξιοποιήσει την επαυξημένη πραγματικότητα. Και επίσης ένας άλλος στόχος αυτού του έργου, αλλά και άλλων προσπαθειών που κάνουμε, είναι όχι μόνο ο χρήστης να μπορεί να βλέπει κυρίως τρισδιάστατα μοντέλα σε τοπία ή σε κτίρια τα οποία δεν υπάρχουν τώρα ή είναι κατεστραμμένα, αλλά μια άλλη προσπάθεια που νομίζουμε ότι έχει ενδιαφέρον, θα έχει ενδιαφέρον και θέλουμε να τη διερευνήσουμε, είναι το να μπορεί ο χρήστης να σκανάρει κτίρια που βλέπει, προκειμένου να κάνει τεκμηρίωση πολιτιστικής κληρονομιάς. Για το οποίο και γι' αυτό υπάρχουν βέβαια αρκετές προκλήσεις, όπως μας μίλησε και ο κύριος Αναγνωστόπουλος προηγουμένως. Αλλά αυτού του είδους η διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα από κάποια λογική πληθωπορισμού και crowdsourcing, δηλαδή πάρα πολλοί χρήστες να μπορούν να ανεβάζουν μοντέλα, θα μπορούσε να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το τρίτο έργο αφορά την αξιοποίηση της κινεστητικής αλληλεπίδρασης για την κατασκευή δηλαδή των ειδωλίων, το οποίο ξεκίνησε από μια συνεργασία που είχαμε, εκπαιδευτική συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Εδώ αυτό που θέλαμε να δούμε πιο πολύ, ξεκινήσαμε λίγο εξερευνητικά, θέλαμε να δούμε πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτή η τεχνολογία, και μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία είναι το Leap Motion, αν κάποιος το έχει ακουστά. Είναι μια μικρή κάμερα η οποία ανοιχνεύει την παλάμη του χρήστη, τα χέρια του χρήστη όταν τοποθετούνται πάνω από την κάμερα. Και από εκεί και πέρα μπορούν μέσα από την ανάπτυξη και τη σχεδίαση του κατάλληλου λογισμικού να ανιχνευτούν χειρονομίες του χρήστη και μέσα από αυτές τις χειρονομίες να αλληλεπιδράσουν με το ψηφιακό περιβάλλον. Ο σκοπός της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι να βάλουμε το χρήστη και η εφαρμογή έχει στοιχεία παιχνιδοποίησης και αφορά και παιδιά, έτσι. Να βάλουμε το χρήστη σε μια διαδικασία κατασκευής, ανακατασκευής, ας το πούμε, σε ψηφιακό περιβάλλον κυκλαδίτικων ειδωλίων. Και αφού μελετήσαμε λίγο τη σχετική βιβλιογραφία από το πώς κατασκευάζουν τα ειδόλια, αυτό που κάναμε είναι να χτίσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν χειρονομίες, ίσως το βίντεο είναι λίγο μικρό και να μην φαίνεται, αλλά θα μπορούσαμε να το δούμε και έξω, να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους προκειμένου να κόψουν, ας πούμε, στοιχεία από ένα μάρμαρο το οποίο φαίνεται ψηφιακά πάνω στην οθόνη του, στη συνέχεια να χαράξει ή να τρίψει γύρω-γύρω. Και βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτού του είδους η αλληλεπίδραση έχει βιωματικά στοιχεία, δηλαδή μπορούν τα παιδιά κυρίως που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτού του είδους τεχνολογίες να μπουν σε μια διαδικασία συλλογισμού, σε μια διαδικασία αναστοχασμού για το τι είναι όλα αυτά τα αντικείμενα που βλέπουν μέσα στο μουσείο, τα οποία φαίνονται και είναι όντως, δηλαδή πέτρες, πέτρινα, αλήθινα εργαλεία, τα οποία όμως χρησιμοποιούνταν για να φτιαχτούν αυτά τα πολύ όμορφα έτσι, δημιουργήματα, τα κυκλαδίτικα ειδόλια. Και επίσης αυτήν εδώ την εφαρμογή τη δείξαμε και στο, κάναμε μια έτσι, συνεργασία με το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας που είναι έτσι δίπλα από τη Σύρο, στη Ντίνο, του ΠΙΟΠ και με το Μουσείο Κλαδικής Τέχνης, κάποιες εκπαιδευτικές και δραστηριότητες με παιδιά που ήρθαν τη Ντίνο, παίξαν αρκετά με το παιχνίδι, φάνηκε τους άρεσε πολύ. Και το τέταρτο σύστημα έχει να κάνει με την αξιοποίηση των εικονικών κόσμων, δηλαδή τρισδιάστατων περιβαλλόντων όπου μπορούν να υπάρχουν τόσο χρήστες οι οποίοι έχουν μια ψηφιακή αναπαράσταση, ένα χαρακτήρα, ένα ψηφιακό χαρακτήρα, όσο επίσης μπορεί να γίνει βέβαια σε αυτό το περιβάλλον και μοντελοποίηση και να υπάρχουν και ψηφιακοί χαρακτήρες που είναι προγράμματα λογισμικού. Και μπορεί επίσης να γίνει, και βέβαια υπάρχουν διάφορες τεχνικές προκλήσεις και εδώ, να γίνει αλληλεπίδραση του χρήστη με τους ψηφιακούς χαρακτήρες σε φυσική γλώσσα, γραπτή φυσική γλώσσα, μέσα από το
chat του εικονικού κόσμου, να γράφει ο χρήστης σε φυσική γλώσσα και να μπορεί να αλληλεπιδρά με ψηφιακούς χαρακτήρες. Αυτού του είδους την αλληλεπίδραση θέλαμε να δούμε πώς θα μπορούσε να κάποιος χρήστης χωρίς να γνωρίζει τίποτα για την πολιτιστική κληρονομιά της αρχαιότητας και ιδιαίτερα για τελετές όπως οι σπονδές στους θεούς που κάνουν οι αρχαίοι Έλληνες, πώς θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει με ψηφιακούς χαρακτήρες και με τον υπολογιστή τελικά σε φυσική γλώσσα, έτσι ώστε να πάρει πληροφορίες για το τι θα πρέπει να κάνει, να πάει ας πούμε να αγοράσει μία κανάτα, να βάλει κρασί μέσα, μετά να πάει στο ναό, να μιλήσει με τον, με τον άνθρωπο που ήταν εκεί στο ναό, με τον ψηφιακό χαρακτήρα και ούτω καθεξής. Επομένως, σε αυτό το είδος περιβάλλον στήθηκε ένα σενάριο στο οποίο ο επισκέπτης επιθυμεί να προσευχηθεί στους θεούς για να πάρει μια πλούσια σοδιά, φτάνει στην αγορά με δύο φίλους του. Όντως, μιλάμε για ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να υπάρχουν πολλοί συνδεδεμένοι χρήστες από όλο τον κόσμο. Έτσι. Και από εκεί και πέρα η ομάδα πρέπει να μάθει τι πρέπει να κάνει, δεν γνωρίζει πώς θα πρέπει να κάνει τη σπονδή. Επομένως, θα πρέπει να μιλήσει με περιπλανόμενους πολίτες που είναι προγράμματα πλέον, οι οποίοι ξέρουν λίγα στοιχεία μόνο για την τελετή, δεν τα γνωρίζουν όλα. Πρέπει να ψάξει ο χρήστης μιλώντας με τα διάφορα προγράμματα, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε, κινητοποιείται κιόλας και αρχίζει να συγκρατεί τι πρέπει να κάνει και να μαθαίνει τελικά. Έτσι. Είναι η λεγόμενη εξερευνητική μάθηση που είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος και ο πιο φυσικός και ο πιο αποτελεσματικός, πιστεύω, για να μαθαίνουμε τα πράγματα. Να τα ψάχνουμε, να τα εξερευνούμε, να πειραματιζόμαστε με αυτά. Επομένως, μπορεί να μιλήσει με διάφορους ψηφιακούς χαρακτήρες που έχουν διάφορους ρόλους και μέσα από την αλληλεπίδραση να μάθει για την άλλη πολιτιστική μας κληρονομιά. Λίγα τελευταία πράγματα για το κλείσιμο. Δύο λεπτά ακόμα, ναι, προλαβαίνουμε. Μέσα από ένα άρθρο ανασκόπησης που κοίταξα τις προάλλες, γιατί όντως τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές εφαρμογές που αφορούν τους τελικούς χρήστες, τους επισκέπτες αρχαιολογικών χώρων, μουσείων. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες που έχουν αξιοποιηθεί για διαδραστικά συστήματα που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά, όπως είναι οι μηχανές παιχνιδιών 3D, οι φορητές συσκευές, οι 3D κάμερες και ούτω καθεξής, οι πολυαπτικές οθόνες, οι μεγάλες οθόνες, ο φυσικός υπολογισμός και ούτω καθεξής. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλά είδη περιεχομένου που έχουν να κάνουν τον τουρισμό, όπως είναι τα εκθέματα στα μουσεία, όπως είναι 3D μοντέλα από διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος που μπορεί να υπάρχουν ή να έχουν καταστραφεί, παλιές φωτογραφίες, ήχοι, βιβλία, πάρα πολλά. Και ο κύριος στόχος των διαφόρων εφαρμογών που μπορεί να είναι το παιχνίδι, η παιχνιδοποίηση, η εξερεύνηση, το να παρουσιαστεί πληροφορία σε μεγάλη ακρίβεια και με μεγάλη πιστότητα, το να παραχθεί περιεχόμενο από τους χρήστες με ratings, με σχόλια που μπορεί να κάνουν και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχουν πάρα πολλές λοιπόν δυνατότητες αξιοποίησης των διαδραστικών τεχνολογιών στην πολιτιστική κληρονομιά και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό είναι να δούμε κάποιες προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την πολιτιστική αξία, δηλαδή γιατί τελικά κάποιος να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, τι είναι αυτό που θα πάρει τελικά ο τελικός χρήστης. Να εμπλακούν επαγγελματίες πολιτιστικής κληρονομιάς είναι πάρα πολύ απαραίτητο, διότι χρειάζεται να υπάρχει ακρίβεια, ιστορική ακρίβεια και αυτό είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, πάρα πολύ σημαντικό. Η αξιοποίηση έργων που όντως γίνονται στα πανεπιστήμια κάπως να περάσουν στην αγορά ή τέλος πάντων στο ευρύ κοινό. Και αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε στο τμήμα είναι σχεδιαστική προσέγγιση, σχεδιαστική σκέψη μέσα από επαφή με χρήστες ανθρωποκεντρικά, με αξιολογήσεις, με επαναληπτική διαδικασία μοντελοποίησης από τις πιο ασαφείς ας πούμε, και γενικές ιδέες, τις πιο συγκεκριμένες, μέσα από μια επαναληπτική διαδικασία και από μια διαδικασία μέσα από την οποία μαθαίνουμε και εμείς οι ίδιοι που σχεδιάζουμε. Αυτά θα έλεγα ως κλείσιμο. Και στο τέλος μια φωτογραφία από τη Σύρο. Ευχαριστώ.
Εδώ έχουμε μια κάμερα η οποία ανιχνεύει τα χέρια του χρήστη καθώς ο χρήστης τα εισάγει στη σκηνή. Και ο στόχος αυτής της εφαρμογής είναι να μπει ο χρήστης που κυρίως απευθυνόμαστε παιδιά, να παίξει το ρόλο του κατασκευαστή, του αρχαίου τεχνίτη, του αρχαίου δημιουργού. Και τώρα λοιπόν ο χρήστης θα χρειαστεί να κάνει, να πιάσει ένα εργαλείο και να κόψει γύρω-γύρω το μάρμαρο. Εδώ η εφαρμογή του λέει πώς να το κάνει. Και εδώ πέρα μπορεί να εισάγω το χέρι μου στη σκηνή με το εργαλείο πια. Και εδώ κόβω το μάρμαρο σιγά σιγά.